coach δεν τα καταφέρατε. Μπροστά στο κοινό σας, τι ήταν αυτό που έφταιξε? Στα αρχή δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο από τους παίχτες μου. Όλοι αυτή την περίοδο έχουν καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε κάποια φανταστικά παιχνίδια για να βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αλλά εντάξει, όπως είδατε, δικαιολογίες δεν υπάρχει περίπτωση να βρω. Αλλά όπως είδατε, εντάξει, κάποια παιδιά καταπονέθηκαν πάρα πολύ με υπερβολικούς χρόνους συμμετοχής. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για μας. Εντάξει, βγήκανε νοκάουτ τρία παιδιά που ήταν μέσα στο βασικό rotation των τελευταίων καιρών. Είχαμε ξένον, έπαιζε με σοβαρό τραυματισμό, με θλάση. Παρ' όλα αυτά, το παλέψαμε, προσπαθήσαμε. Σίγουρα υστερήσαμε σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Όμως παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, το ξέραμε. Παρ' όλα αυτά, το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Ο Κεραυνός σήμερα κέρδισε δίκαια. Εντάξει, η σειρά είναι στο 2-2. Υπάρχει ένα πέπτο παιχνίδι την Κυριακή. Εμείς μένει να δούμε, να μαζευτούμε, να μετρηθούμε για να πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Αναφερθήκατε, κάνετε ιδιαίτερο λόγο στις απουσίες. Ποια είναι τα δεδομένα με Μαντοβάνη και Χόλινγκσουορθ εν ώψη της συνέχειας του πέμπτου αγώνα? Εντάξει, καταρχήν δύο παίχτες που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ο Ανδρέας ο Χριστοδούλης στην regular season και ο Κορονίδης από τη στιγμή που ο Ανδρέας είχε την ατυχία που είχε, είναι knockout όλη τη σεζόν. Ο Κορονίδης δεν μπορούσε να έρθει καν στο γήπεδο. Τα άλλα τα δύο τα παιδιά, ο Μαντοβάνη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού έμεινε και αυτός με τη μέση του, είχε και αυτός πρόβλημα. Ο Χόλινγκσουορθ έπαιξε με θλάση, τον είδατε πριν δύο μέρες, δεν μπορούσε να παίξει, οπότε υπάρχουν κάποια δεδομένα. Σίγουρα ο Κεραυνός είχε ή έχει τα δικά του θέματα. Μας επηρέασαν. Παρ' όλα αυτά, όπως έχω πει, το παλέψαμε, προσπαθήσαμε. Δεν ήταν αρκετό όμως. Υστερήσαμε σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Μένει να συνταχτούμε και να δούμε τι θα κάνουμε για να πάμε να χτυπήσουμε το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Πώς είναι η ψυχολογία της ομάδας αυτή τη στιγμή και όπως ζήσατε και από το coach Καγκιούζη, ποιο θα είναι το κλειδί του τελευταίου μεγάλου αγώνα? Κοιτάξτε, σίγουρα η ψυχολογία δεν μπορεί να είναι και καλύτερη όταν χάνεις την έδρα σου μια ευκαιρία να κερδίσεις το πρωτάθλημα, να μην ξεγελιόμαστε. Από την άλλη όμως είναι αυτό που έχω πει μέσα και στους παίχτες μου, δεν μπορώ να παραβλέψουμε κανένας μας τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είμαστε οι κυπελούχοι της φετινής σεζόν και όπως λέω έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι θα διεκδικήσουν και ομάδες επί ίσης ώρες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε σίγουρα η νύχτα απόψινή μπορεί να μην είναι και καλύτερη, αλλά είμαι σίγουρος ότι από αύριο με καθαρό μυαλό θα ανασυνταχτούμε και θα οργανωθούμε για τον τελικό.